Παράδειγμα ανέφερε ο Υπουργός και ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι θα πρέπει όλοι οι πολίτες για το ποσοστό του εισοδήματος το οποίο όντως δαπανούν σε καταναλωτικά αγαθά να ζητάνε αποδείξεις και να λαμβάνουν αποδείξεις. Ωραία. Διότι εάν δεν βοηθήσουν οι αυτό πολίτες... Αυτό το κάναμε όπως ξέρετε, κύριε Πλασκοβίτη. Δεν θα μπορέσουμε... Μισό λεπτά, το κάναμε και είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Διότι αναγκαστήκατε να μας δώσετε επιστροφή. Το κάναμε. Το κίνημα των αποδείξεων πέτυχε απόλυτα όπως ξέρετε. Ναι. Και μετά ήρθε μπούμεραγκ σε εσάς γιατί αναγκαστήκατε να δώσετε πάνω από ένα δις επιστροφές πόσο ήταν. Έτσι δεν είναι. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι το κίνημα των αποδείξεων απέφερε σημαντικό όφελος, διότι σε μια περίοδο που οι λιανικές πωλήσεις μειώνονται, είχαμε αύξηση εισπράξεων ΦΠΑ πάνω από τη μεταβολή του συντελεστή. Που σημαίνει ότι το κίνημα απέφερε. Όμως δημοσιονομικά δεν αντέχουμε, δεν αντέχουμε για μία ακόμα φορά να δώσουμε επιστροφές. Αυτό άλλωστε έχει ήδη νομοθετηθεί ότι οι επιστροφές αυτές δεν μπορούν να υπάρξουν πλέον. Ωραία. Και συνεχώς σήμερα έτσι και αλλιώς υπάρχει, κύριε Πλασκοβίτη, το ενεργούς στο κείνημα των αποδείξεων. Ωραία. Σήμερα υπάρχει αυτό είναι το μήνυμα της χθεσινής δήλωσης. Σήμερα το 25% υπάρχει έτσι και αλλιώς. Μέχρι 25% του εισοδήματος. Και μέχρι 25% του εισοδήματος σε απόδειξη έτσι και αλλιώς πρέπει να το παρουσιάσουμε φέτος. Με βάση το σύστημα που ισχύει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πόσο παραπάνω πρέπει να πάει. Ναι. Θα έλεγα μην μείνουμε σε έναν αριθμό. Τον αριθμό θα τον υπολογίσουμε σωστά και θα τον παρουσιάσουμε σωστά. Να μην μείνουμε στον αριθμό.